Μερή, να ευχαριστήσω θερμά το Διάθλασσης για την πρόσκληση και να σας συγχαρώ για την άψογη διοργάνωση. Έχω κληθεί να υπερασπιστώ τις απεικονιστικές εξετάσεις του οπτικού νεύρου, πράγμα το οποίο θα είναι ένα έτσι αρκετά δύσκολο debate. Αλλά για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, κυρία Αναστασόπουλε, νομίζω ότι όποιος και από τους δύο και αν κερδίσει, ουσιαστικά δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, δεν είναι έτσι? Για τα απεικονιστικά, μιλούμε κυρίως για το OCT, HRT και GDX. Έχετε ήδη μιλήσει για αυτό το θέμα. Εγώ θα επικεντρωθώ περισσότερο πάνω στο OCT, γιατί με αυτό έχω περισσότερη κλινική εμπειρία. Το OCT μας δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε δομικές βλάβες στο οπτικό νεύρο και να κάνουμε ουσιαστικά μια τοπογραφία του οπτικού νεύρου, μια χαρτογράφηση. Μπορούμε να μετρήσουμε τη στιβάδα των νευρικών ινών και τώρα μπορούμε να μετρήσουμε πλέον και τη στιβάδα των γαγκλιακών κυττάρων. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη καινοτομία και πρόκειται για αντικειμενικές μετρήσεις, ούτως ώστε είναι σαν να έχουμε μια in vivo διαδομή του οπτικού νεύρου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που ουσιαστικά θέλουμε στο γλαύκωμα είναι να προλάβουμε. Ευτυχώς, το γλαύκωμα μπορεί να πάρει για τους περισσότερους ασθενείς πολλά χρόνια μέχρι να επέλθει τύφλωση, αλλά αρχίζει συνήθως με αυξημένη πίεση, απώλεια των γαγκλιακών κυττάρων, λέπτυνση των νευρικών ινών και στο τέλος υπάρχει η λειτουργική απώλεια. Εμείς, ο στόχος μας είναι να ανιχνεύσουμε την νόσο όταν είναι ακόμα συμπτωματική, να σταματήσουμε την απώλεια των οπτικών πεδίων. Συμφωνώ ότι η λειτουργική απώλεια είναι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, γι' αυτό πρέπει να την προλάβουμε. Τα απεικονιστικά έχουν αυτή τη δυνατότητα και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν πλέον αρχίσει η απώλεια των οπτικών πεδίων, σημαίνει ότι η δομική βλάβη στο οπτικό νευρό είναι ήδη μεγάλη και είναι ήδη μη αναστρέψιμη. Αυτό το ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι προηγείται η λέπτυνση των νευρικών ινών της απώλειας του οπτικού πεδίου και επίσης χρησιμοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια για την ανίχνευση αυτών των αλλαγών το OCT και τα άλλα απεικονιστικά. Έχουν μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια και αυτό έχει μελετηθεί αρκετά μέχρι τώρα. Απλά μια φωτογραφία για να δείτε την αλλαγή στη δομή, στο οπτικό νεύρο, μπορούμε να δούμε τις αλλαγές στο ριμ και επίσης τις αλλαγές πάνω στο πάχος των νευρικών ινών. Έχει βρεθεί επίσης ότι τα μάτια στα οποία το γλαύκωμα επιδεινώνεται έχουν μεγαλύτερη απώλεια νευρικών ινών στο OCT από αυτά που δεν επιδεινώνεται το γλαύκωμα και θα τα πούμε σε λίγο για αυτό το ζήτημα. Περισσότερο όμως, η μεγαλύτερη καινοτομία είναι η ανάλυση των γαγκλιακών κυττάρων. Θεωρείται τα τελευταία χρόνια ότι είναι το πιο αξιόπιστο σημείο πρόγνωσης του γλαυκώματος και ιδιαίτερα η εστιακή απώλεια. Η εστιακή απώλεια, όπως βλέπετε εδώ, η οποία μπορεί να είναι πιο ειδικό σημείο και από τη λέπτυνση των νευρικών ινών. Εδώ βλέπετε τα γαγκλιακά κύτταρα σε υγιή μάτια και εδώ σε προχωρημένο γλαύκωμα. Και πολλές φορές, για να δείτε πόσο ειδικό σημείο είναι αυτό, εδώ έχουμε μια απώλεια της στιβάδας των γαγκλιακών κυττάρων σε έναν ασθενή με γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης που συνοδεύεται από ένα κεντρικό σκότωμα, ενώ η λέπτυνση των νευρικών ινών, αν κοιτάξουμε επιφανειακά, μπορεί να είναι φυσιολογική, αλλά όταν κοιτάξουμε προσεκτικά, υπάρχει μια οριακή τιμή στο κάτω ημιμόριο. Ουσιαστικά, για να ανιχνεύσουμε την επιδείνωση, χρειάζεται ο συνδυασμός των δομικών αλλαγών της λέπτυσης της στιβάδας των νευρικών ινών και της λέπτυσης της στιβάδας των γαγκλιακών κυττάρων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανιχνεύσουμε την επιδείνωση πριν να επιδεινωθούν τα οπτικά πεδία. Στην επιδείνωση των οπτικών πεδίων έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχει διαφορά σημαντική στη δομή για να υπάρχει διαφορά στα οπτικά πεδία. Επίσης, υπάρχει γενικά μια συμφωνία στη βιβλιογραφία για την ιδανική μέθοδο ανίχνευσης της επιδείνωσης των οπτικών πεδίων. Χρησιμοποιούνται διάφοροι δείχτες, δεν θα σταθώ ιδιαίτερα, έχει σταθεί ο προηγούμενος ομιλητής, αλλά
Πρέπει να ξέρουμε ότι χρειάζονται πολλές εξετάσεις για να υπάρχει αξιοπιστία. Τουλάχιστον 3 φορές ετησίως τα πρώτα 2 χρόνια, τουλάχιστον 5 εξετάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ χρονοβόρο για την κλινική. Απλά να σας παρουσιάσω το Guided Progression Analysis που υπάρχει στο OCT, το οποίο παίρνει 2 baseline εξετάσεις και στις επόμενες εξετάσεις υπάρχει μία σύγκριση. Χαρακτηριστικά στο γλαύκωμα επιδεινώνεται το κάτω κροταφικό τμήμα. Εδώ βλέπετε ότι αρχίζει μία επιδείνωση, η οποία συνεχίζει με την πάροδο του χρόνου. Εδώ είναι ένας από τους ασθενείς μας, ο οποίος εμφανίζει σταθερότητα στο γλαύκωμα, έχει προπεριμετρικό γλαύκωμα, φαίνεται από τις τιμές. Εξετάζει το OCT, άνω κάτω ημιμόριο, ολικό πάχος του οπτικού νεύρου και το cup to disc ratio. Και εδώ είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει επιδείνωση. Φαίνεται ότι οι καμπύλες πάνε προς τα κάτω, φαίνεται ότι υπάρχει λέπτυνση των ινών. Εδώ είναι μία ασθενής, είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι έχει αρχίσει το OCT από το 2009. Έχει κάνει 2 baseline tests και στη συνέχεια είχε μία μικρή λέπτυνση. Είχε χαθεί για ένα διάστημα και κάπου εδώ, όταν είχε έρθει, είχε μία αρκετά μεγάλη λέπτυνση των νευρικών ινών, σε όλο σχεδόν το πάχος. Εδώ κάπου χειρουργήθηκε. Οπότε, αν υπολογίσετε ότι εδώ ένα περίπου είναι σταθερά, μετά την επέμβαση είναι θεαματικό το ότι φαίνεται ότι σταθεροποιήθηκε η απώλεια των νευρικών ινών. Υπάρχουν όμως και άλλα πλεονεκτήματα, κυρίως για την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα. Για να είναι αξιόπιστα το OCT, πρέπει να εστιάσουμε σωστά, να έχουμε ψηλό signal strength και να προσέχουμε τον κύκλο μέτρησης να είναι στο κέντρο, γιατί πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν παίρνονται σωστές μετρήσεις για να έχουμε το Guided Progression Analysis, όπως βλέπετε εδώ στη φωτογραφία. Σακαδικές κινήσεις πρέπει να αποφεύγονται. Και εδώ επίσης, όσον αφορά την αξιοπιστία, δεν πρέπει να λείπουν κομμάτια από την εικόνα. Χρειαζόμαστε πολύ καλό τεχνικό για να παίρνουμε σωστές μετρήσεις OCT και να έχουμε επαναλήψιμα αποτελέσματα. Η αξιοπιστία των οπτικών πεδίων, αντιθέτως, όλοι γνωρίζουμε πως είναι μια εξαιρετικά υποκειμενική εξέταση. Υπάρχουν πολλοί ασθενείς που δεν θα καταφέρουν ποτέ τους να κάνουν οπτικά πεδία. Και όσοι ασχολείστε με οπτικά πεδία, το γνωρίζετε αυτό. Δεν ξέρω, και στους Έλληνες και στους Κύπριους, πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους διδάξεις πώς θα κάνουν σωστά οπτικά πεδία. Πολλές φορές κάνουν πάρα πολλά λάθη με αποτέλεσμα τα οπτικά τους πεδία να είναι τελείως αναξιόπιστα. Και υπάρχουν και άλλες μεταβλητές, όπως το μέγεθος της κόρης, αν έχουν καταράχτη, μεγάλη ηλικία, άτομα άνω των 80 χρονών, θεωρείται ότι δεν πρέπει να μπαίνει στον κόπο να τους κάνεις οπτικά πεδία. Η πτώση βλεφάρου, τα διαθλαστικά σφάλματα και η κόπωση. Προσωπικά μου έχει τύχει πολλές φορές ασθενείς μου να κοιμούνται την ώρα του οπτικού πεδίου. Τη διακύμανση έχουμε ήδη μιλήσει γι' αυτό. Υπάρχουν αυξομοιώσεις σε βάθος χρόνου και αυτό το αποδεικνύει περίτενα το learning effect, το οποίο παρουσιάζεται στα οπτικά πεδία που βελτιώνονται με τον χρόνο, καθώς ο ασθενής βελτιώνεται στην απόδοσή του. Διακύμανση φυσικά υπάρχει και στα απεικονιστικά, αλλά είναι πολύ λιγότερη γιατί υπάρχει επαναληψιμότητα. Επαναληψιμότητα έχει βρεθεί ότι είναι εξαιρετική τόσο σε λήψεις στην ίδια εξέταση, όσο σε λήψεις σε σειρά εξετάσεων, σε φυσιολογικά και σε γλαυκοματικά μάτια και δεν αλλάζει με τη σοβαρότητα του γλαυκωμάτος. Στα καινούργια μοντέλα είναι ακόμα πιο βελτιωμένη η επαναληψιμότητα. Φτάνει να γίνονται σωστές μετρήσεις, όπως έχουμε πει. Υπάρχουν περιορισμοί, τους έχετε ήδη αναφέρει, κυρίως στο προχωρημένο γλαυκωμα. Στο προχωρημένο γλαύκωμα υπάρχει λιγότερη αξία για την ανίχνευση της επιδείνωσης, γιατί πολλές φορές μπορεί να υπάρχει χειροτέρευση των οπτικών πεδίων χωρίς αντίστοιχη χειροτέρευση στο OCT. Και αυτό είναι ένας ασθενής μας, νεαρός, προχωρημένο γλαύκωμα, ο οποίος είχε μια επιδείνωση στα οπτικά του πεδία χωρίς αντίστοιχη επιδείνωση στο OCT. Δεν κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, αλλά είναι κάτι που πρέπει και εγώ να αναφέρω. Περιορισμοί λόγω ηλικίας, δεν υπάρχει database κάτω των 18, αλλά είναι χρήσιμο τον Guided Progression Analysis. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποια απώλεια νευρικών ινών με την πρόοδο της ηλικίας. Κάθε χρόνο όλοι χάνουμε μερικές νευρικές ίνες γύρω από το οπτικό μας νεύρο. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο σε μάτια τα οποία έχουν γλαύκωμα επιδεινούμενο.
Άλλοι περιορισμοί είναι αν υπάρχει μια πιοχρική μεμβράνη επειδή αυξάνει το πάχος του κροταφικού τμήματος του οπτικού νεύρου, μπορεί αυτό να μας περιορίσει. Η μυοπία, ξέρουμε ότι υπάρχει λεπτότερο πάχος των νευρικών ινών στους μύοπες. Ή μπορεί να υπάρχουν και άλλες παθολογίες όπως ντρούζεν του οπτικού νεύρου ή άλλες οπτικές νευροπάθειες. Συμπερασματικά, πιστεύω ότι και τα δύο πρέπει να γίνονται σε συνδυασμό. Εγώ προσωπικά στην κλινική εφαρμόζω και τα δύο, ειδικά σε αρχόμενο γλαύκωμα ή ανίχνευση του γλαυκώματος. Εκεί τα οπτικά πεδία υπερέχουν. Το OCT υπερέχει. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι δεν θεραπεύουμε τις εξετάσεις. Δεν έχουμε ένα οπτικό πεδίο ή ένα OCT μπροστά μας. Έχουμε μπροστά μας ένα ασθενή. Με τις μοντέρνες τεχνολογίες είναι εύκολο απλά να κοιτάς τις εξετάσεις, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, κυρίως ο ασθενής. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, γιατί ήσασταν και μέσα στον χρόνο. Σίγουρα, εκείνο που θα πρέπει να μας μείνει, πιστεύω ότι έχουμε πιστεί ότι και τα δύο, το γλαύκωμα είναι μια παραδοσιακή πάθηση, και το οπτικό πεδίο που ξέρουμε από πολύ παλιά πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε, σίγουρα είναι πολύ χρήσιμο. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Με όλα τα προβλήματα που είπε και η κυρία Παπασταύρου, το ότι όλοι έχουμε αντιμετωπίσει ασθενείς οι οποίοι δεν θα μπορέσουν ποτέ να κάνουν ένα οπτικό πεδίο σωστό. Δηλαδή, λένε οι μελέτες ότι πάνω από 3 οπτικά πεδία πρέπει να ξεκινήσει κάποιος ασθενής για να βγάλει ένα αξιόπιστο. Εκτός και αν είναι τόσο έξυπνος, που συνήθως στην ηλικία που κάνουμε είναι πάνω από 70. Οι δυσκολίες και στα οπτικά μέσα είναι μεγάλες, να πάρεις αξιόπιστο οπτικό πεδίο, το οποίο να είναι συγκρίσιμο και να πεις ότι αυτό με το προηγούμενο είναι συγκρίσιμο πραγματικά και δεν εξελίσσεται η πάθηση. Γιατί ας ξεκινήσουμε από το. Δεν ξέρουμε τι είναι η πάθηση. Έτσι. Το γλαύκωμα δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Κάποια πράγματα θεραπεύουμε, κάποια πράγματα μας ξεφεύγουν. Σίγουρα οι αντικειμενικές μετρήσεις. Και όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, μας δίνει δυνατότητες να μετράμε πράγματα τα οποία είναι αντικειμενικά και μπορούμε να έχουμε μια εικόνα πολύ σαφέστερη. Θα ήθελα, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, και να ψηφίσουμε μετά. Κύριος Κουφάκης.